Καταρχήν θέλω να πω δύο κουβέντες στην αρχή, λίγο πριν ξεκινήσουμε τη γρήγορη ανάλυση, την αναλυτική ανάλυση, ότι εμείς δεν λέμε εκ του αποτελέσματος ότι είναι κακός ο προπονητής ή ότι οι παίκτες είναι κακοί κτλ. Δεν χρειάζεται εμείς να δούμε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, είναι κακός ή ότι κάποιοι παίκτες είναι παλέμαχοι και πρέπει ο ΠΑΟΚ να χτίσει καινούργια ομάδα επειδή θα χάσει από τον Ολυμπιακό. Μπορούσε και να μην χάσει από τον Ολυμπιακό. Μπορούσε να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αν κέρδιζε τον Ολυμπιακό, θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλά, συνεχίζει έχοντας παλέμαχους κάποιους παίκτες. Άρα λοιπόν εμείς βλέπουμε και πίσω από το αποτέλεσμα κάποια πράγματα τα οποία βλέπω ότι ο κόσμος τα γουστάρει. Και δεν είμαστε εκ του αποτελέσματος κριτές. Κάνουμε πολύ πριν κάποιες κριτικές μακροχρόνιες, οι οποίες κατά 70-80% βγαίνουν αληθινές. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μια αρχή, μια συνέχεια. Μια ομάδα έχει μια αρχή, μια συνέχεια. Λοιπόν, άρα λοιπόν, έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει κακά χαφ. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργά χαφ. Ότι δεν περνάει μπάλα από το χώρο του κέντρου. Επειδή οι παίκτες του ΠΑΟΚ στα χαφ δεν μπορούν να παράξουν και πάνε την μπάλα στις πλάγιες γραμμές. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξεκινάει το μάτς, ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει ένα pressing ψηλά όπως έκανε όλα αυτά τα 40 τόσα χρόνια που παρακολουθώ ποδόσφαιρα από μωρό παιδί στον Ολυμπιακό, ειδικά μες στην Τούμπα, οπωσδήποτε μες στην Τούμπα. Αλλά αυτό το pressing είναι άνευρο. Εύκολο ο Ολυμπιακός βγάζει την μπάλα από την περιοχή του. Και δημιουργούνται 2-3 καταστάσεις οι οποίες χαλάνε και το πρώτο 12 λεπτό του γηπεδούχου. Πρώτον είναι ότι οι παοξίδες δεν μπορούν να ξέρουν σαν φίλαθλοι ποια 10 λεπτά είναι αυτά που η ομάδα θα πρέπει να φουλάρει. Και επειδή είναι συναισθηματικοί τύποι και άμπαλοι, πάνε και σταματάνε το παιχνίδι με πυρσούς στο πρώτο 7 λεπτό. Κάτι το οποίο βοηθάει τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει έρθει από ένα ταξίδι και από μια πολύ έντονη δραστηριότητα ευρωπαϊκή στο παιχνίδι με την Arsenal. Πέφτει ο Μπουχαλάκης στο 1 λεπτό κάτω, κάνει τον τραυματία 10 λεπτά. Στο 10 λεπτό, 1 λεπτό πέφτει κάτω, σταματάει και εκεί η ιστορία. Και έχουμε ένα 12 λεπτό, πάρα πολύ αργό, με ένα pressing το οποίο είναι ανεπιτυχέστατο για τον ΠΑΟΚ. Έχει βγει μπάλα εύκολα από τους χαφ του Ολυμπιακού και τους πλαγίους και τους στόπερ. Οπότε δεν το νιώθει ο Ολυμπιακός αυτό το pressing. Αφού ξεφεύγει αυτό το 12 λεπτό και πάει το παιχνίδι σε ένα ρυθμό πάρα πολύ χαλαρό και πάρα πολύ αργό, ο χρόνος κυλάει υπέρ του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 3 χαφ σε ένα πολύ βαρύ 4-5-1, σε ένα πολύ σφιχτό 4-5-1, βαρύ 4-3-3. Και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, εφόσον δεν μπορεί να πρεσάρει ψηλά, προσπαθεί να παράξει ποδόσφαιρο. Και όταν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για ένα αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε και όταν το μάτς δεν είναι κάποιο φιλικό παιχνίδι, είναι κανονικό παιχνίδι, δημιουργούνται τα πρέπει, τα θέλω, τα οποία είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ να τα εκπληρώσει όταν πάει από το χώρο του άξονα. Έχει 3 χαφ Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ έχει 2,5. Ο ένας είναι ο Μαουρίσιο, ο οποίος είναι ένας χαφ ο οποίος 3 χρόνια είναι τα 2,5 χρόνια τραυματίας, μεγάλος ηλικία, μέτρια ποιότητα, σουτ δεν υπάρχουν, μαρκαρίσματα τα περισσότερα είναι φάουλ, μια ψηλοτέχνη σε αργό τέμπο και αυτό είναι όλο. Μέγα λάθος για τον ΠΑΟΚ η μη χρησιμοποίηση του Αγκούστο δίπλα στον Μίσιτς. Ο Αγκούστος, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, θα ήταν πολύ σημαντικότερος απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος έπαιξε με 3 χαφ και ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να πάει σε πλευροκόπηση, κάτι το οποίο βόλευε τον Ολυμπιακό, να πηγαίνουν οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ σε φορτώματα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 2 center back, ο ένας είναι ο ΠΑΟΚ και ο άλλος είναι ο Σεμέδο, οι οποίοι είναι ανίκητοι ή σχεδόν ανίκητοι στο ψηλό παιχνίδι, σε συνδυασμό με το τι center for έχει ο ΠΑΟΚ. Αν ήταν ο Πρίγιοβιτς, ας πούμε, σε δερφόρ και πήγαινε σε φορτώματα ο ΠΑΟΚ, το πιο πιθανό είχαμε ένα ή δύο γκολ. Αλλά με τον Ακπόμπ, ο οποίος δεν έχει κεφάλι, που μπήκε αργότερα σαν δεύτερο φόρ, και τον Φιντεύσκι, ο οποίος έχει καλά την πρώτη επαφή από τη μέση και κάτω, με τα πόδια δηλαδή, ήταν ευλογία για τον Ολυμπιακό να έχει 2 στόπερ και τον Μπουχαλάκη κεντρικό χαφ με ένα 92 και να αποκρούν εύκολα τις σέντρες οι οποίες αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ να βγάλει. Γιατί στην πίεση ψηλά δεν μπόρεσε να κλέψει μπάλες στα πρώτα λεπτά και γιατί δεν έχει τον καθαρό αιμό παίκτη στο κέντρο να περάσει κάποιες παλιές. Ο μοναδικός που μπορεί να είναι αυτός είναι ο Μπίσεσβα, ο οποίος έπαιξε σε λάθος θέση, σαν έξω αριστερά. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν του αργού τέμπου, του αργού ρυθμού, του κλειστού κέντρου από τους 3 χαφ του Ολυμπιακού, το κλείσιμο
του Γιαννούλη, από τον κακό Ραντζέλοβιτς και Τσαπατσούλη Ραντζέλοβιτς του Ολυμπιακού. Ο οποίος είναι μεγάλος Τσαπατσούλης, όταν πάρει την μπάλα δεν χτίζεται επιθέσεις, δεν τελειώνει η φάση. Θα πει, έκανε αυτή τη στραβοκλωσιά και πήγε τον γκολ. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό στο ποδόσφαιρο. Συμβαίνει και αυτό στο ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν σε ένα παιχνίδι. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος δεν μπορεί να παράξει από τον χώρο του κέντρου, αναγκάζεται να πάει την μπάλα στις πλάγιες γραμμές και φορτώνει. Φορτώνει σε δύο center back οι οποίοι είναι επικοί στο ψηλό παιχνίδι, ο Μπάκ και ο Σεμέδο, και τα rebound. Γι' αυτό είπα για τον Αγούστο ότι είναι λάθος που έπαιξε και ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο δεν είναι πιο γρήγορος από τον Αγούστο και οι δύο είναι αργοί. Ο Μαουρίσιο δεν είναι πιο νέος από τον Αγούστο. Ο Αγούστο είναι 21 χρόνια, αλλά είναι 30. Ο Αγούστο δεν είναι τραυματίας, είναι αργός. Εκεί που σκάει μπάλα όμως, μπορεί να σου κάνει 5 σουτ στο μάτς και να πάει ένα στο γάμα. Και να ξαναγκόλ από μέση απόσταση. Κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν είχε στις αποκρούσεις του πρώτου ημιχρόνου που κέρδισε κάποια rebound. Έκανα λάθος με τον Βαλμποενά. Ο οποίος Βαλμποενά, η φλέβα του είχε βγει έξω έτσι. Σαν σοπράνο η οποία φωνάζει στο μέγαρο μουσικής και φεύγει η φλέβα. Πετάγεται η φλέβα. Ήταν σοπράνο ο Βαλμποενά, ο οποίος πραγματικά με εξέπληξε με το παιχνίδι του. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έτρεξε περισσότερα χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα βίντεο στο 33ο λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, είναι από αριστερό εξτρέμ και μετατρέπεται σε δεξί εξτρέμ σε 10 δευτερόλεπτα μέσα. Αλλάζει θέση, αλλάζει η ροή το παιχνίδι του Ολυμπιακού από αυτόν. Είναι πολύ καλός το ένας μέναν και δημιουργεί πάρα πολύ καλή κατάσταση στον αντεπιθεθεί ο Ολυμπιακός. Ο Βαλμποενά έχει 3-4 φάσεις που δείχνει ότι δεν είναι καθόλου γέρος και ότι αν είναι υγιής είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής στο να σου δημιουργήσει αντεπιθέσεις, οργανωμένες επιθέσεις κτλ. Πάμε να δούμε λίγο τον κακό ΠΑΟΚ στο transition, στη μεταφορά του παιχνιδιού από την άμυνα στην επίθεση. Είναι επιθετικά ανάπηρος ο ΠΑΟΚ, ούτε με ένα πυρικό αμαξίδιο μπορεί να περάσει γρήγορες μπαλιές και γρήγορο παιχνίδι από την άμυνα στην επίθεση. Το επιθετικό transition αργεί πάρα πολύ, γυρνάει όλη η άμυνα του Ολυμπιακού πίσω σε πολλές περιπτώσεις και οργανώνεται και δεν βρίσκει ο ΠΑΟΚ στο καλό το σημείο που είναι να βρω ανοιχτή την άμυνα, να βρει ανοιχτό τον Ολυμπιακό. Το βρήκε μια φορά και εκείνο έγινε πάλι μέτριο transition επιθετικό. Αν δείτε μετά το 65 όπου ο Ολυμπιακός πάει να παίξει και με αντεπιθέσεις, εκεί είναι πραγματικά τραγικός ο ΠΑΟΚ στο transition βέβαια. Εκεί έχει κάνει λάθος ο προπονητής του Ολυμπιακού που έβαλε το Χασάν να παίξει με αντεπιθέσεις, ενώ αν μπορούσε να βάλει πολύ καλά το Φορτούνι να έρχεται και σαν τέταρτο χαφ και να ξεκουράσει λίγο, να κρατήσει λίγο την μπάλα, γιατί η χαφ του Ολυμπιακού και οι τρεις κουραστήκανε μετά το 65 λεπτό. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν είχε την ποιότητα να πάει το παιχνίδι από το χώρο του κέντρου και πήγε σε φορτώματα και μάλιστα εξ αυτών πάρα πολλά ήταν άσχημα και βλέπουμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ άσχημα χτυπήματα στη μένα. Corner, foul και πολύ κακά φορτώματα εν εξελίξει το παιχνίδι όταν μπάλα πηγαίνει από τα δεξιά ή αριστερά, έχει πολύ κακά φορτώματα. Σε συνδυασμό ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ πήγε από εκεί, ότι η center back του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλή στο ψηλό παιχνίδι, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κεφαλοσφαιριστεί παρά μόνο τον Βαρέλα. Αν δείτε στο παιχνίδι, ό,τι κεφαλιά κερδίθηκε από τον ΠΑΟΚ κερδίθηκε μόνο από τον Βαρέλα. Ούτε καν ο Ίγνασον. Πριν το match είχα κάνει μία δήλωση και επειδή εμείς κάνουμε κριτική πριν το παιχνίδι, πιο πολλές φορές μπορούμε να τσαλακωθούμε γιατί εδώ τσαλακώνονται τεχνικοί διευθυντές που διαχειρίζονται εκατομμύρια ευρώ εις βάρος των ομάδων που υποστηρίζεται. Εμείς τουλάχιστον δεν σας κοστίζουμε κάτι αν κάνουμε μια λάθος κριτική. Μας βρίζετε και καλά κάνετε. Αλλά είχα πει πριν το παιχνίδι ότι είναι μεγάλη πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι να μην μπορεί να παίξει αυτό το μάτσο μάτος και να ξεκινήσει ο Βιερίνια. Και είχα πει μάλιστα ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα μετά το 60 θα χάσει δυνάμεις όπως έχασε. Και θα έπρεπε να μπει μετά το 55ο λεπτό φρέσκος για να χτυπήσει έναν Ολυμπιακό ο οποίος θα είναι κουρασμένος. Δικαιώθηκα σε αυτό πάνω στην κριτική γιατί με τόσα στημένα χτυπήματα της μπάλας, τόσες έντρες, ένας μάτος σε τόσα πολλά στημένα χτυπήματα πιθανολογούμε όλοι ότι μπορούσε να κάνει αν όχι γκολ φάσεις
ευκαιρίες και γιατί όχι να έβαζε ένα γκολ. Δηλαδή η ιερή αγελάδα που λέγεται Βιερίνια, που πρέπει να παίζει οπωσδήποτε αυτός και να είναι η πριμαντόνα, δηλαδή η Βουγιουκλάκη που δεν γέρασε. Η Βουγιουκλάκη ήταν το 33 γεννημένη, έβγαλε μια ταυτότητα στο Μαρούσι, μια ψεύτικη, έδωσε κανένα φράγκο σε κανένα αστυνομικό, έκανε το 38 ότι είναι γεννημένη και όταν πέθανε δεν έγραφε το κηδιόχρωτο πόσο χρόνο είναι. Πάσχει λοιπόν από βουγιουκλακισμό ο Βιερίνια. Πρέπει να παίζει ο Βιερίνια. Και επειδή δεν μπορεί να παίζει στα extreme, λέει ο ίδιος, να με βάλει back δεξί. Μα είσαι κοντός. Μα δεν έχεις κούρσες. Μα δεν έχεις έκρηξη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αν σε βάλουν back, δεν πρέπει σε ένα μάτς πρέπει να κερδίσεις και πας για ένα αποτέλεσμα να κάνεις τις κούρσες που θα έκανες ως extreme. Μένει λοιπόν ο Μάτος έξω από ένα παιχνίδι. Κοιτάξτε τι στημένα χτυπήματα υπάρχουν. Από corner, από foul, από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Και από σέντρες που κάνουν ο Γιαννούλης ή ο Βιερίνια ή ο Λιμιός, οι οποίες έχουν στόχο το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού στον αέρα. Κακός προπονητής. Αλλά και ο άλλος ο προπονητής, μην νομίζετε ότι έκανε και πολύ σωστά πράγματα στις αλλαγές. Δηλαδή, το να βάλεις το Χασάν σε αντεπίθεση, είναι λίγο οξύμορο. Και να μην βάλει το Φορτούνι. Φορ το Φορτούνι, ναι. Να κρατήσει την μπάλα. Να τη μοιράσει και να βγάλει σε αντεπίθεση αυτός δύο ή τρεις παίκτες του Ολυμπιακού που θα βγουν στην κόντρα κάθετα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τον έβαλε για να ψηλώσει η ομάδα. Για τα στημένα χτυπήματα. Μπορεί. Μετά η αλλαγή του η τελευταία είναι να βάλει δεξί μπακ. Να βάλει δεξί μπακ, να βγάλει τον Βαλμπουενά, να βάλει δεξί μπακ για ποιο λόγο. Οι άλλοι παίζουν με δύο φορ. Και τον Άκπομ και τον Σιντέσκι. Και πα σε αναλογία δύο φορ με δύο στόπερ. Δύο εναντίον δύο. Εκεί χρειάζεται ένα τρίτο στόπερ. Ποιον έχει τρίτο στόπερ ο Ολυμπιακός? Ο Αβραάμ είναι. Ποιο είναι, ο Σά είναι. Πώς λέγεται, ο Μπαμά, πώς λέγεται. Ένα τρίτο στόπερ. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Το βάζει 8 λεπτά και κερδίζει τον αέρα. Δηλαδή, αν γινόταν ένα-ένα με καμιά κεφαλιά, τώρα όλος ο Ολυμπιακός θα λέγει γιατί δεν έβαλε τρίτο σέντερ μπακ. Εμείς το λέμε παρά το γεγονός ότι δεν το έφαγε. Η κίνηση που έπρεπε να γίνει είναι αυτή. Ο Ραντζέλοβιτς Τσαπατσούλης, δεν είναι για την ευέλεια του Ολυμπιακού ο Ραντζέλοβιτς. Μέτριος παίκτης, πάρα πολύ μέτριος παίκτης. Ο Μπουχαλάκης, κοιτάξτε πόσα φάουλ κάνει, πόσο αργός είναι. Σε μια τριάδα χαφ ο οποίος ήταν ο χειρότερος και φυσικά ο Τζιμίκας ο οποίος μας δικαιώνει ότι είναι μεγάλος μπακ, αλλά εδώ δικαιώνει ότι είναι και εξτρέμ. Μπορεί να κάνει και κούρσεις. Κάνει ο Βιερίνια τη λάθος πάσα και θα δούμε το Βιερίνια πόσο κακός ήταν στο παιχνίδι. Ξεκινάει με ένα χέρι στο 10ο δευτερόλεπτο το κακό του παιχνίδι. Τελειώνει στην κακή πάσα και στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού με τον Τζιμίκα. Ωραία. Ο Τζιμίκας από τους 22 ποδοσφαιριστές που παίξαν στο χθεσινό παιχνίδι στις αρχικές εντεκάδες και οι υπόλοιποι που μπήκαν ως αλλαγές είναι ο μόνος που μπορεί να σταθεί σε ομάδα ευρωπαϊκή ή κάπως υψηλού επίπεδου. Εντάξει. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν χτίζει από πίσω παιχνίδι και πάει σε γιόμες ο Βαρέλα. Ο Μίσιτς φαίνεται ότι είναι αρκετά εκνευρισμένος, κάνει φάουλ εκνευρισμού. Βλέπετε εδώ νευρικά. Σαν να τον κεράτω συγκόμενα και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και πρέπει να οργανώσει σε αυτό το ΠΑΟΚ τα χαφ και να μαρκάρει και επειδή βρήκε τρεις χαφ εκεί και το Μαουρίσιο κακό συμπαίκτη είναι φάουλ και κατά κάποιο τρόπο νεύρο και κακή συνεργασίας. Ο Μίσης ο οποίος αρχίζει να βαραίνει και αρχίζει να παίρνει ευθύνες πολλές ελλείψη άλλων ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, βλέπουμε τον Τζιμίκα τις κούρσες, βλέπουμε τις καλές άμυνες που κάνει και βλέπουμε τον Μπέλκα στο παιχνίδι, ο οποίος δικαιώνει τον Ραπτόπουλο, ο οποίος λέει ότι ο Πέλκας είναι δεύτερο φορ να φύγει σε ομάδα η οποία παίζει το δεύτερο ρόλο σε αντεπίθεση, να είναι ο δεύτερος φορ, ο ψηλός να είναι μέσα και αυτός να φεύγει με αντεπιθέσεις. Είναι για ομάδα δευτέρου Βεληνικούς, τρίτου Βεληνικούς Γερμανίας, να φεύγει στην κόντρα όπως έφυγε ο Κόρντομπα με την Κολονία, αν είδατε το μάτς, δύο φορές στο χώρο, μπαμ, 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 είναι καλός αυτό, είναι καλός αθλητής. Να πάρει την μπάλα, να δημιουργήσει, να πάρει τρίπλες, να δώσει, να πάρει, να περάσει κατοχή από αυτόν, δεν είναι. Είναι παίκτης αντεπιθέσεων δεύτερο φόρο. Χαφ δεν είναι.
και κακώς το βρίζουν. Οι εφημερίδες τον κάνανε νεοκούδα και το δεκάρι που φοράει στην πλάτη. Εντάξει. Και να έρθω στο φίλο μου τον Ελκαντουρί, τον καλύτερο παίκτη που προπόνησε ο κύριος Φερέιρα, ο οποίος όταν ο Μπίσες βαριέται δεκάρι, πάει ο ΠΑΟΚ να γίνει λίγο επικίνδυνος, αλλά βρίσκει σκατά με αυγά στη μεγάλη περιοχή, κάνει μια ωραία παλιά στον πίδι στον Καντουρί, ο οποίος μπερδεύει τα πόδια του και για 1.100.000 ευρώ είναι για να σπάει πέτρα στη Ρωσία, στην Ουκρανία και να πάει η εξορία εκεί που στέλνουν οι Ρώσοι τους αντιφρονούντες και να τους βάλουν κάτι αλυσίδες μεγάλες και να τους αφήσουν εκεί να πεθάνουν και να μαζέψουν μετά τα κόκαλα όταν πεθάνουν και μετά. Ο διαιτητής πολύ καλός. Αυτές εδώ οι αμφισβητούμενες φάσεις είναι το γκολ του Ολυμπιακού, το οποίο φαίνεται κανονικά ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να βγει η μπάλα έξω. Τώρα η κλαψομουνίαση η οποία διακατέχει τον Έλληνα και όχι μόνο τον Βορειοελλαδίτη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Κατάπτυστο το SDNA το οποίο μιλάει για γκολ το οποίο δεν υπάρχει. Μιλάμε εσείς του είδους οπαδική δημοσιογραφία, όπως και του Μαρινάκη το TEN10 πώς λέγεται. Μιλάμε τώρα να τους πάνε σε σχολές δημοσιογραφίας, να τους πάνε τα κεφάλια. Αυτή η πιο οπαδή από τους χούλιγκαν που σκοτώνουν κόσμο στον δρόμο. Δύο φάσεις δεν ήταν. Το goal του Πάκου είναι offside, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Το VAR δικαιώνει το διαιτητή. Μάλλον βοηθάει το διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση. Και υπάρχει και το σμπρόξιμο του Τζιμίκα στο Λιμιό. Αυτό εδώ το πέναλτι, αν το έδινε ο διαιτητής, δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Θα λέγαμε είναι λίγο αυστηρό το πέναλτι. Παρά τα αυτά, εκεί πήρε καλό πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Είναι ανόητο μαρκάρισμα να κάνεις εκεί το Λιμιό στην έξω μεριά. Ήταν το μόνο λάθος του Τζιμίκα, το οποίο δεν το πλήρωσε ο Ολυμπιακός, γιατί δεν ήταν βάναυσο το χτύπημα, ήταν ένα μπλο τζαρτζάρισμα, στο οποίο όμως ένας διαιτητής αυστηρός, μια και ήταν και πεναλτάκιας αυτός, δηλαδή για ένα πεναλτάκι σαν αυτό το διαιτητή θα μπορούσε να το δώσει. Αν ήταν Έλληνας ο διαιτητής και δεν το έδινε αυτό το πέναλτι, θα μας είχαν πρίξει τα παυτά υπαοξίδες, πρωτοσέλιδα ιστορίες, αλλά επειδή είναι Γερμανός, κάθονται Σούζα, δημοσιογράφος στον Γερμανό. Εγώ θα το έδινα το πέναλτι. Αυτό το πέναλτι θα το έδινα. Γιατί δεν μου αρέσει να παίζουν οι παίκτες με τα χέρια και να βγάζουν και να λακτίζουν αντίπαλο έξω από την περιοχή. Αλλά ήταν διαιτητάρα. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι. Εμείς τα είπαμε πιο μπροστά. Για Βιερίνη Αμάτος, είπαμε για Μαωρίσιο, είπαμε για τον Αγκούστο, ο οποίος πρέπει να παίζει γιατί είναι νεότερος και έχει το σούτ από μέση απόσταση. Δεν είναι χειρότερος του Μαωρίσιο. Μόνο καλύτερος μπορεί να είναι. Στα μαρκαρίσματα κάνει κάποια φάουλ κτλ. Και δεν θα φτάσω εγώ το Μάρτιο μήνα να πω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ξεχαρβάλωμα και ξανά από την αρχή. Τρεις μήνες το λέω. Τρεις μήνες και δηλαδή 100 μέρες τρώω βρυσίδι από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή και γενικότερα σε όσες εκπομπές συμμετάσχω, το αποτέλεσμα δεν θα κρίνει την κριτική μου. Ή τέλος πάντων, μόνο το αποτέλεσμα δεν θα κρίνει την κριτική μου. Καλή εβδομάδα.